Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας, η δική σας εκπομπή για άλλη μια Τρίτη, 3 του Ιούλη, 3-3, μία, δύο, τρεις, 3 του Ιουλίου λοιπόν, κοντά σας και φαντάζομαι να είναι και για ένα διάστημα λόγω καλοκαιριού η τελευταία, εκτός απρόοπτου βέβαια, για αυτό τον μήνα, τον Ιούλιο. Άρα λοιπόν, Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας, από την επόμενη Τρίτη, Γιώκ. Δεν σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Απλά την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν εδώ και ως εκ τούτου σας είχα προετοιμάσει ότι δεν θα πραγματοποιούνταν η προηγούμενη μας εκπομπή, η οποία αναβλήθηκε, ακυρώθηκε από το πρόγραμμα του σταθμού. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα ζεστό και υγιεινό καλοκαίρι, να κάνετε και κανένα μπάνιο στην όμορφη ελληνική θάλασσα, να χαρείτε τις ομορφιές των νησιών μας. Εμείς εδώ που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, το νομό των Κυκλάδων εννοώ, εδώ στο Νότιο Αιγαίο, μια πανέμορφη περιοχή, την οποία βέβαια πολλοί ζηλεύουν και πολλοί θαυμάζουν παράλληλα, και τέλος πάντων ένα μεγάλο κομμάτι και αυτής της τεχνητής οικονομικής κρίσης, η οποία πάει για τον τρίτο χρόνο, έτσι, αν θυμόσαστε, από τα τέλη του 2009 και εντεύθεν 2009, 10, 11, 12. Τρίτος χρόνος λοιπόν γεμάτος βαίνει προς μια τελική έκβαση, την οποία έχουν σχεδιάσει κάποιοι, οι οποίοι βέβαια έχουν και τις τελικές λύσεις, τις οποίες θα τις δούμε στην συνέχεια, με την συνεργασία βέβαια και των προθήμων πολιτικών ανδρών και γυναικών που κατοικοεδρεύουν σε αυτόν τον υπέροχο τόπο που λέγεται Ελλάδα, με αυτή την θαυμάσια και πολύ μεγάλη ιστορία. Και βέβαια ο ελληνικός λαός, ο οποίος βιώνει ό,τι βιώνει, αν και οι τελευταίες εκλογές έδειξαν άλλα, εν πάση περιπτώσει οφείλουμε να σεβαστούμε την πλειοψηφία και να περιμένουμε λοιπόν από τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, να προχωρήσει και να υλοποιεί αυτά τα οποία εξήγηλε προεκλογικά. Τουλάχιστον από αυτό το βήμα, κύριε Αντώνη Σαμαρά, κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας, θα σας λέμε ότι πρέπει και οφείλετε, έχετε υποχρέωση, έτσι και στοιχειοδός, να εφαρμόσετε αυτό το πρόγραμμα το οποίο θέσατε ενώπιον του ελληνικού λαού, τα 18 σημεία, τα προεκλογικά, τα ζάπια 1, 2, 3 κλπ. Αναθεωρήσεις και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα οποία σαν κοινωνικό πακέτο του Αντώνη Σαμαρά είχα γράψει, 18 μέτρα άμεσης εφαρμογής για το φρενάρισμα της ύφεσης. Μέτρα βέβαια τα οποία θα ανακουφίσουν και θα ανακάμψουν, όπως εσείς λέγατε και με την επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου νούμερο 2, για το ζήτημα το οποίο βιώνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα, και βέβαια θα κάνετε και επέκταση, λέει, του επιδόματος στις ανεργίες για 2 χρόνια, 150.000 νέες θέσεις εργασίας. Εγώ αυτό το οποίο βέβαια γνωρίζω είναι ότι όπου πατάει πόδι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτοί με τα μαύρα ξέρετε ποιοι είναι, άλλα κάνουν. 2 βασικοί πυλώνες που στηρίζονται είναι η υποτίμηση του νομίσματος της χώρας που πατούν, βάζουν τα πόδια τους και την πολιτική τους τέχνη, θα έλεγα, στα εσωτερικά της χώρας. Και το δεύτερο είναι η συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, πάταξη του δημοσίου, της δημόσιας πατάλης και μείωση των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό εγώ ξέρω, κύριε Αντώνη Σαμαρά. Εσείς βέβαια σαν υπεύθυνος πρωθυπουργός οφείλετε και πιστεύω ότι θα γνωρίζετε κάτι παραπάνω από εμάς, τους ταπεινούς ανθρώπους οι οποίοι από μικρά περιφερειακά κανάλια ασκούμε την κριτική μας απέναντι στην
εξουσία την οποία έχετε ήδη και την οποία βέβαια δεν έχετε αποκτήσει με το ζόρι, την αποκτήσατε κατόπιν της επιθυμίας, της πολιτικής επιθυμίας των συνανθρώπων μας, των ανθρώπων που πήγαν στις 17 του Ιούνιου και ψήφισαν το κόμμα σας και γενικά όλες αυτές τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν προσυπογράψει τα μνημόνια και προχωρούν να κάνουν εφαρμογή όλων αυτών των υπογραφών που έχουν στείλει στους Ευρωπαίους εταίρους. Να πω βέβαια ότι την προηγούμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, βρισκόμουν στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κάποιο τρόπο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντλήσαμε και πληροφόρηση και ενημέρωση. Θα σας μεταφέρω σε τρεις γραμμές, γιατί θέλω να αναπτύξουμε το ζήτημα σε άλλες μας συζητήσεις, εκπομπές που θα κάνουμε. Θα μεταφέρω το κλίμα το οποίο επικρατεί στους Ευρωπαίους εταίρους. Η εικόνα την οποία αποκόμισα εγώ, φίλες και φίλοι, στις συναντήσεις, συζητήσεις που είχα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε κανένα από αυτούς τους πολιτικούς μας εκπροσώπους, οι οποίοι έχουν, θα έλεγα, δημιουργήσει αυτή την εικόνα και δεν μας εμπιστεύονται πλέον ούτε οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να εξασφαλίσουν την συγκατάθεση ή, αν θέλετε, ότι έχουν ειλικρινές προθέσεις οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι, αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό, όχι μόνο σήμερα, και χθες και προχθές και γενικά όλα αυτά τα χρόνια τα οποία βρίσκονται στο πολιτικό προσκήνιο. Αυτή λοιπόν η πολιτική μας, λυπάμαι που θα το πω κύριες και κύριοι, δεν έχουν και τις καλύτερες εντυπώσεις όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, οι οποίοι συναλλάσσονται, πολιτικά εννοούμε, για τα διάφορα σενάρια, σχέδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο. Έφυγα βέβαια με μεγάλο προβληματισμό, αλλά και παράλληλα με ένα επιπλέον κομμάτι ενημέρωσης. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί πολιτικοί μας, όπως είναι και ο Νίκος ο Χρυσόγελος, ο οποίος βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν ευρωβουλευτής εκπρόσωπος της χώρας μας, οικολόγοι πράσινοι, το κόμμα τους, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει δημιουργήσει, θα έλεγα, πολλά ζητήματα όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, τα νησιά μας, τους χώρους μας κλπ. Τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τις μικρές τοπικές κοινωνίες του νομού των Κυκλάδων, του Νοτίου Αιγαίου και γενικότερα της χώρας μας που λέγεται Ελλάδα. Δίχως να έχω τον κίνδυνο να κατηγορηθώ ότι κάνω έτσι πολιτική προπαγάνδα υπέρ του κυρίου Χρυσόγελου, θέλω να πω ότι και πολλές επερωτήσεις και, εν πάση περιπτώσει, στο σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει ένα πλούσιο, θα έλεγα, μια πλούσια πολιτική παρουσία με πολλά ζητήματα, σαν ερωτήματα και σαν θέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι κάτι το οποίο τιμά και την παρουσία του σαν Έλληνας Ευρωβουλευτής, αλλά και σαν Κυκλαδίτης, ο οποίος πιστεύω και σαν Περιφερειακό Σύμβουλος που βρίσκεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μπορεί να δώσει θέματα τέτοια που να δώσουν διεξόδους σε πολλά ζητήματα που απασχολούν την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Καλό θα είναι λοιπόν να προχωρήσουμε και να δούμε τι ακριβώς ζυμώνεται σαν πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντλήσουμε πληροφόρηση και παράλληλα να δώσουμε την πολιτική μας παρουσία, τους στόχους και γενικά την στρατηγική την οποία θέλουμε σαν περιφέρεια πλέον. Κύριε Μαχαιρίδη, επειδή είστε περιφερειάρχης, κύριε Αντιπεριφερειάρχης, κύριε Πουσέο, κύριε Μακριονίτη και γενικά όλοι εσείς οι οποίοι έχετε τις τύχες αυτής της περιφέρειας στα χέρια σας, κινηθείτε, γιατί σας έχει προλάβει και εσάς ο χρόνος και οι πολιτικές εξελίξεις οι οποίες ζυμώνονται αυτό το διάστημα για να ακολουθήσουν και να γίνουν, θα έλεγα, διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ζητήματα τα οποία αφορούν και την δική μας περιοχή. Αν έχετε στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης κλπ, καλό θα είναι λοιπόν να το δούμε, να το δουν και να εντάξουμε τέτοια ζητήματα για να δούμε μια άσπρη ή καλύτερες μέρες στην περιοχή μας. Γιατί σε γενικές πολιτικές είμαι απεσιόδοξος. Εγώ αυτό αντλήσα και αυτό οφείλω να το καταθέσω ενώπιον και σε εσάς που μας βλέπετε, μας παρακολουθείτε έτσι αβίαστα, γιατί δεν έχουμε μάθει να μασάμε και τα λόγια μας. Τα λέμε έτσι και πολύ
ευγενικά για να μην μας κατηγορούν όπως μας κατηγορούν πολλά πολιτικά πρόσωπα, έτσι γκρινιάζοντας και φωνάζοντας και ασκώντας αυτή την κριτική την οποία ασκούμε τα τελευταία χρόνια από αυτό εδώ το τηλεοπτικό βήμα. Ερωτήματα μάλλον έχω πολλά όσον αφορά το χρέος, και επειδή είχαμε και την Σύνοδο Κορυφής παρεμπιπτόντως την προηγούμενη εβδομάδα, βρισκόμενη λοιπόν στην πρωτεύουσα του Βελγίου στις Βρυξέλλες, και θέλω να ρωτήσω γιατί η Ελλάδα, εξ αφορμής αυτών των πιέσεων από Ισπανία, Ιταλία κλπ, γνωρίζετε περισσότερο τι εννοώ, και ρωτάω, έτσι όπως πολλοί από εσάς ρωτούν, γιατί η Ελλάδα υπέστη επί δύο χρόνια τέτοια μείωση των δημοκρατικών της λειτουργιών και κακοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της από την Ευρωζώνη, ρωτάμε. Γιατί όλη αυτή η θυσία, κυρίες και κύριοι, μόνο για να γίνουν τα ιδιωτικά δάνεια κρατικά, ένα ερώτημα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πώς είναι δυνατόν αυτή η πολιτική που άσκησε κ. Παπανδρέου, κυβερνήσεις του ή οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, πώς είναι δυνατόν αυτά όλα τα ιδιωτικά δάνεια να γίνουν κρατικά και να τα τοποθετήσουν στις πλάτες του ελληνικού λαού με τα γνωστά επακόλουθα τα οποία βιώνουμε σε καθημερινή βάση. Για να λειτουργήσουν, λέω εγώ, τα CDS, κύριε Γιώργο Παπανδρέου, επειδή δεν ξεχνάμε και επειδή δεν γνωρίζετε, να σας το πω για άλλη μια φορά, τα CDS γνωρίζετε τι είναι. Έτσι, για να ενεργοποιηθούν λοιπόν. Για να μην βγει η χώρα ποτέ στις αγορές, ερωτήματα που βασανίζουν πολύ κόσμο. Για να ξεπουλήσει τα πάντα η χώρα, η Ελλάδα. Έχει γίνει άραγε κάποιος απολογισμός, ρωτάω εγώ, για όλα αυτά τα οποία βιώσαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Άλλο ένα ερώτημα είναι πώς θα διαμαρπατευτεί η κυβέρνηση των απόντων του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, 15 μέρες, 10 πόσο είναι, ορκισμένος πρωθυπουργός. Απών, έτσι, αυτή η κυβέρνηση, αν την έχετε δει κάπου σε συζητήσεις, εγώ δεν τη συνάντησα πάντως. Αν τη συναντήσατε ή την ακούσατε εσείς, άλλο κεφάλαιο. Η κυβέρνηση λοιπόν των απόντων, στο μέλλον αυτή την απόφαση της Συνόδου των Ηγετών της προηγούμενης εβδομάδας, της Ευρωζώνης, υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, πώς θα τη χρησιμοποιήσουν, πώς αυτή η ελληνική κυβέρνηση θα δημιουργήσει την ανάλογη πολιτική για να μείνει κάτι και υπέρ του ελληνικού λαού, υπέρ της χώρας μας, από αυτή την απόφαση την οποία πήραν και πολλοί βέβαια, όπως θα έχετε πληροφορηθεί και διαπιστώσει, δεν ισχύουν αυτά τα οποία αποφασίστηκε στην Σύνοδο Κορυφής για χώρες οι οποίες βρίσκονται μέσα στα μνημόνια. Το ακούσατε αυτό, έτσι. Το ακούτε, κύριε Παπανδρέου. Κύριε Ρήγα, εσείς, γιατί ήσασταν κι εσείς στην κυβέρνηση τότε, αν το θυμόσαστε, εγώ λέω. Τα πλεονεκτήματα εννοούμε αυτής της συμφωνίας. Κάτι το οποίο, αν είμαστε στην ίδια οικογένεια, αν είμαστε ισότιμα μέλη μέσα στην Ευρωζώνη, δεν ξέρω, ας μας το πείτε εσείς οι αρμοδιότεροι εμού, σαν πολιτικοί που είστε. Ερωτήματα καταθέτω. Δεν είναι αρκετό ότι η χώρα δανείζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τα υψηλότερα επιτόκια, αν και είναι ασθενέστερη, όπως τουλάχιστον επιβεβαιώνεται και από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες. Έτσι. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνομαι, ο κύριος Αβραμόπουλος άρχισε από τις συναντήσεις που έχει καταγράψει το πολιτικό μας ρεπορτάζ να παραγγέλνει και όπλα από την μεγάλη αυτή αγορά, την γερμανική, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγα, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της τεχνολογίας που διαθέτει προς αυτή την ασθενικά, οικονομικά μόνο, έτσι, χώρα που λέγεται Ελλάδα. Πάντως, οι παραγγελίες, από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι, για να σας βάλουμε στο κλίμα, ήδη έχουν αρχίσει, παρά τις δυσκολίες τις οικονομικές που ενδεχομένως πληροφορήστε, όπως πληροφορούμε και εγώ. Η ελπίδα βέβαια δεν έρχεται από πουθενά, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι το τηλέφωνο μας είναι στην διάθεσή σας, είναι το 2281 086 956.
για αυτή την τηλεοπτική σεζόν, τελευταία εκπομπή, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, δική σας η εκπομπή. Και βέβαια, πρώτα ο Θεός, με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής χρονιάς, σχεδιάζομαι να παραμείνει αυτή η εκπομπή στην συχνότητα και στο πρόγραμμα του σταθμού, αφού βέβαια εσείς θα το αποφασίσετε. Έλεγα λοιπόν ότι η ελπίδα δεν έρχεται από πουθενά. Τα απανωτά ραβασάκια της εφορίας, τα οποία έρχονται σωριδών, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, έκτακτη σφορά, αλληλεγγύης όπως λέγεται, έκτακτο τέλος ειδικό ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, αυτά τα χαράτσια, ΦΠΑ, ΦΑΠ, ειδικά τέλη για τα ακίνητα, τα ΕΤΑΚ, 2009, του 2010. Μιλάμε σωριδών έρχονται όλα αυτά τα ραβασάκια, ξετινάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών, μειώνοντας απότομα, όπως το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, το διαθέσιμο εισόδημά μας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει, φίλες και φίλοι, καμία πιθανότητα να πληρώσει ο κόσμος όλους αυτούς τους μαζεμένους φόρους. Αυτό είναι σίγουρο. Και πρέπει να το γνωρίζουν και οι πολιτικοί υπεύθυνοι ηγεσία αυτού του τόπου, ο κ. Σαμαράς, ο κ. Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος μπήκε παρεμπιπτόντως για να πάρει έτσι μια μικρή ενημέρωση στο Υπουργείο Εργασίας. Αν είχαμε την δυνατότητα να μεταφέρουμε αυτά τα οποία διαπίστωσε, πραγματικά θα τρομάζαμε πολλοί από εμάς για το τι έχει γίνει. Όχι αυτά τα οποία εντέχνως μεταφέρονται στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βλέπουν έτσι χαραμάδες δημοσιότητας, μην τσιμπάτε από τέτοια. Πλέον δεν είναι μόνο η χώρα μας πτωχευμένη, όπως καταγράφει το ρεπορτάζ, αλλά και οι πολίτες της. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η ομοί πραγματικότητα και αυτό βέβαια είναι απόρρια όλων των πολιτικών, προθύμων πολιτικών, οι οποίοι με την ανεπάρκειά τους, αφού πτώχευσαν τη χώρα, πτώχευσαν και τους πολίτες. Και βέβαια, οι άστεγοι φθάνουν, από ό,τι καταγράφει η στατιστική υπηρεσία, τους 20.000 αστέγους και έχει έτσι αυξητικούς ρυθμούς αυτός ο αριθμός. Μήπως, φίλες και φίλοι, όλη αυτή η ιστορία έχει ως στόχο το μεγάλο φιλέτο, τον ιδιωτικό πλούτο, το οποίο έχω σχολιάσει και εγώ από αυτό εδώ το βήμα. Δηλαδή, μήπως έχει στοχοποιηθεί όλος αυτός ο ιδρώτας, ο κόπος, ο ιδιωτικός που υπάρχει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες και εποφαλμιούν κάποιοι οι οποίοι έχουν σχεδιάσει με αυτό το σατανικό σχέδιο για να φτάσουμε και να γίνει το ξερίζωμα αυτού του ιδιωτικού πλούτου, λέω εγώ. Γιατί αν δεν κάνει βήματα η ελληνική κυβέρνηση προς την περίπτωση αυτή που σας λέω ότι έχει πτωχεύσει και ο ελληνικός λαός με όλα αυτά τα ραβασάκια τα οποία έρχονται σε καθημερινή βάση. Έτσι, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ, αν τα δείτε, και δεν εννοώ μόνο για τον φόρο εισοδήματος, τον οποίο πολύ σιγά σιγά θα διαπιστώνουν ότι και οι άστεγοι και οι άνεργοι θα πληρώνουν με αυτά τα οποία έχουν ψηφίσει όλοι αυτοί οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες μέχρι σήμερα που βρίσκονταν στην Ελληνική Βουλή με τα μνημόνια 1, με τα μνημόνια 2 και βέβαια δεν έχουμε περάσει να υλοποιήσουμε και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στο μνημόνιο 2 και τα οποία βέβαια με περίσσιο πολιτικό θάρρος και θράσος ο υπεύθυνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, έχει δηλώσει και διαχειρός εγγράφων κλπ. Κλπ. Ότι θα τηρήσει μέχρι κεραίας. Έτσι. Τώρα βέβαια, τι διαφορά έχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, οι χώρες του Νότου με την Ελλάδα, βρέστε το εσείς. Τη διαφορά εννοώ να βρείτε εσείς, φίλες και φίλοι. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι δίχως να σας μεταφέρω την δική μου απεσιόδοξία, δεν είμαι απεσιόδοξος πάντως, γιατί έχω την αίσθηση ότι η έκρηξη που θα ακολουθήσει θα είναι γρήγορη και ραγδαία. Με μαθηματική ακρίβεια δεν του σώνει ούτε ο Νιαγάρας που λένε, ούτε ποιος ποταμός ο Νείλος εκεί στην Αίγυπτο που βρίσκεται. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να αντιληφθούν αυτοί όλοι
οι σημερινοί πολιτικοί που βρίσκονται στην ελληνική κυβέρνηση και στηρίζουν την ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα. Όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται θα πρέπει να τηρήσουν ό,τι προεκλογικά έθεσαν ενώπιον του ελληνικού λαού και όχι να την κάνουν με ελαφρά πηδήματα και να λένε ότι ο Έλληνας και η Ελληνίδα ξεχνάει πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν, περνώντας και δημιουργώντας έτσι θόρυβο, καπνό, σκόνη κλπ., θα ξεχάσουν. Δεν ξεχνάμε τίποτα, κύριε Αντώνη Σαμαρά. Εμείς περιμένουμε την ανάκαμψη, την ανακούφιση, την επαναδιαπραγμάτευση. Είναι δικά σας λόγια προσωπικά. Σας εύχομαι και εγώ προσωπικά βέβαια να αναρρώσετε τάχιστα. Εάν εσείς βέβαια δεν μπορείτε να υπηρετήσετε τον θεσμό σαν πρωθυπουργός, καλό θα είναι να δώσετε την ευκαιρία σε κάποιον από το κόμμα σας να συνεχίσει αυτή την πολιτική και το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θέσατε στην προεκλογική περίοδο των εκλογών της 17ης Ιουνίου. Κοινωνικό πακέτο στήριξης της του ελληνικού λαού, τα 18 μέτρα άμεσης εφαρμογής για το φρενάρισμα της ύφεσης. Αναμένομαι βέβαια, και αυτά βέβαια δεν γίνονται με ευχολόγια και φυσικά με όλα αυτά τα ραβασάκια τα οποία έρχονται σε καθημερινή βάση ή τον εκβιασμό που δεχόμαστε από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, από τις δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι η ΔΕΗ παράδειγμα και άλλους οργανισμούς, από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, από τα φαρμάκα τα οποία δεν έχουμε, από τα ζητήματα της υγείας που είναι ανύπαρκτη υγεία, δεν έχουμε χρήματα ούτε φάρμακα να αγοράσουμε, γιατρούς δεν βλέπουμε πια βέβαια, το ξεχνάμε, τα νοσοκομεία μας έχετε αντιληφθεί που βρίσκονται. Τώρα καλοκαίρι βέβαια δεν θα ασχοληθούμε με την παιδεία, θα το περιμένουμε με τη νέα σχολική σεζόν, αλλά θα πρέπει βέβαια να έχουν υπόψη τους οι αρμόδιοι και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας ότι δεν είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να ασχοληθούν πριν αρχίσουν οι ταραχές και πριν αρχίσουν οι διαδηλώσεις και των μαθητών, των παιδιών, των γυμνασίων, των λυκείων, των πανεπιστημίων και γενικά του κόσμου ο οποίος βρίσκεται, θα έλεγα, εγρηγόρση για το τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την περίπτωση της ελληνικής κυβέρνησης που έχει πει ό,τι έχει πει. Περιμένουμε βέβαια και αντικατάσταση χαρατσιού, έτσι είπατε, σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών, το ΦΠΑ δηλαδή, για να τονωθεί λίγο ο τουρισμός, τουριστικός προορισμός, αλλά ακόμη δεν βλέπουμε στα νησιά μας, κύριε Αντώνη Σαμαρά, επισκέπτες. Τα είδη εστίασης, μάλλον οι επιχειρήσεις εστίασης, οι επιχειρήσεις αυτές, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας και σε μη μισθωτούς, σε εμάς δηλαδή, στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι είπατε, κύριε Αντώνη Σαμάρα. Φρενάρισμα των μειώσεων μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό υποσχεθήκατε. Αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων πολυτεχνικών επιδομάτων. Αυτά όλα είναι αδικίες. Εδώ φτάσανε σε σημείο, ξέρω, να κάνουμε φορολογικές δηλώσεις και να μας θεωρούν τα παιδιά τα πολλά τεκμήρια. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Και είστε Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι υπηρετείτε, λέει, για το συμφέρον της χώρας. Αν είναι δυνατόν. Και μειώνετε εσείς. Και βάζετε τεκμήριο τα παιδιά. Και κυκλοφορείτε στην ελληνική επικράτεια. Και λέτε ότι σας ενδιαφέρει η διαιώνιση του ελληνικού λαού και η ύπαρξη αυτής της χώρας που λέγεται Ελλάδα. Για σοβαρευτείτε λίγο, παρακαλώ. Η οικονομική αποσύνθεση της Ευρωζώνης και γενικά η πορεία της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την ταπεινή μου πολιτική εκτίμηση και οικονομική, παρά τις διαβεβαιώσεις της Συνόδου Κορυφής, δεν οδηγεί σε διέξοδο και λύση του προβλήματος το οποίο έχει δημιουργηθεί και θα συνεχιστεί με ταχύτατους ρυθμούς. Έλεγα λοιπόν, παράλληλα όσον αφορά τα οικονομικά, αφού αναμένουμε βέβαια και την κυβέρνηση να εμφανιστεί και να δούμε χειροπιαστά τι ακριβώς μέλη γενέστε, χθες επισκεπτόμενοι η Τρόικα την χώρα μας είχαν και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τι είπαν δεν γνωρίζω ακριβώς τις λεπτομέρειες, αλλά αυτό το οποίο θα επαναλάβω για άλλη μια φορά είναι ότι η υποτίμηση ήδη είναι ορατή σε εμάς όλους, γιατί με την πτωχοποίηση την οποία έχουμε υποστεί σαν ελληνικός λαός έχουμε και την σχετική υποτίμηση του ευρώ. Οι τιμές είναι, να μην πω,
στα ύψη, για να μην πω και την άλλη λέξη, και περιμένουμε τους αρμόδιους οικονομικούς υπουργούς να αντιθασεύσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κύριος Μηταράκης, αν δεν απατώμαι, είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Ο κύριος Μηταράκης τον είχαμε και εδώ φιλοξενούμενο στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, εδώ στην Ερμού Πολιτισσίρου, στην προεκλογική περίοδο. Τα είπαμε, θα δούμε αν αντιθασεύσουν αυτή την ακρίβεια, η οποία πώς είναι δυνατόν να μειώνονται οι μισθοί, να αυξάνεται η ανεργία, να λουκετάρονται οι επιχειρήσεις και οι τιμές να καλπάζουν προς τα ύψη. Ξέρετε ότι έχουμε ακριβότερη βενζίνη και από το Βέλγιο, από τις Βρυξέλλες, που είναι οι ακριβότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Βρυξέλλες. Και τελικά είμαστε πιο ακριβοί εδώ, αν είναι δυνατόν. Βέβαια, αυτά είναι απόρρια των πολιτικών της Διαμαντοπούλου. Παράδειγμα, επειδή ήταν τελευταία υπουργός Ανάπτυξης, αναφέρομαι σε αυτήν, για να μην πω στους άλλους, οι οποίοι βέβαια έχουν τεράστια πολιτική και όχι μόνο ευθύνη για όλα αυτά τα οποία πραγματικά έχουν δημιουργήσει την απογοήτευση σε όλους εμάς, το θυμό. Και βέβαια, αντί να δούμε έτσι μια εγρήγορση από την ελληνική κυβέρνηση, ακόμη περιμένουμε να αναρρώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να συμβάλλει και αυτός στην μη αποσύνθεση της Ευρωζώνης, όπως έχει προσυπογράψει. Βέβαια, έχει δεσμευθεί ότι θα έχουμε άμεσες αποκρατικοποιήσεις. Έτσι ξεκίνησε, 60 δημόσιοι οργανισμοί, δεν ξέρω αν χρειάζονταν ή όχι, αποκρατικοποιούνται, κλείνουν, μετατάσσονται το προσωπικό. Τέλος πάντων, βγαίνει αυτό προς τα έξω, ότι προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Έχει και πει βέβαια ότι θα δεσμευτεί για άμεση νομοθετική πρωτοβουλία που θα αποδεσμεύσει την ακίνητη περιουσία του δημοσίου. Τώρα, αυτό τι σημαίνει, να μην σας το αναλύσω, γιατί θα με κατηγορήσουν πάλι ότι με τα διάφορα τα οποία λέω από εδώ κινδυνολογώ. Αλλά αν κάνετε μια σύνθεση των προτάσεων, των παρεμβάσεων, των σημείων που έχουν βγει από αυτές τις εκπομπές, θα δείτε ότι όλες έχουν μια βάση και μια χρονική έτσι τοποθέτηση. Θα δείτε ότι προχωρούν και υλοποιούν το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο βέβαια, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, είναι τεχνητό. Έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι το μνημόνιο και το νούμερο 2 έχει αποτύχει παταγωδώς. Το ήξεραν βέβαια και οι πολιτικοί μας, το ήξεραν και αυτοί οι συντάκτες του μνημονίου, γιατί ο εκτροχιασμός του προϋπολογισμού, δεν χρειάζονται να τα πάρουμε τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, δεν βγαίνουν τα νούμερα ούτε του Δευτέρου Μνημονίου και αναμένονται νέα σκληρότερα μέτρα. Θύμα βέβαια και θύματα θα είμαστε όλοι εμείς, να το αναμένετε, και αν είναι να γινόμαστε θύματα, να αυτοκτονούμε, να έχουμε υποστεί ό,τι έχουμε υποστεί για να δούμε μια καλύτερη μέρα, να το υπομείνουμε, κύριε Σαμαρά, αλλά δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα. Δεν σας πιστεύει κανείς ούτε στο Ευρωπαϊκό, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τουλάχιστον εισέπραξα εγώ προσωπικά, επισκεπτόμενος ότι οι Έλληνες πολιτικοί θεωρείστε αναξιόπιστοι. Είστε αναξιόπιστοι, κύριοι, εσείς που υπηρετείτε, περισσότεροι έτσι, για να μην σας ισοπεδώσω όλους, και αυτό είναι και έξω και μέσα. Τώρα, πώς γίνεται εσείς όλοι οι πολιτικοί να είστε αναξιόπιστοι και έξω και στην χώρα σας και να παραμένετε στην επικαιρότητα, είναι ένα ελληνικό φαινόμενο και θα πρέπει να αναρωτηθεί ο Έλληνας και η Ελληνίδα που πάνε και ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Τόσο μεγάλη εξάρτηση, δεν ξέρω, πολύ μεγάλο το ποσοστό, 42% εξαρτώμενοι με πολιτικό πελατολόγιο, ακόμη εν έτη 2012, με όλες αυτές τις συνέπειες των πολιτικών. Και ακόμη να βλέπω αυτά τα οποία βλέπω, πραγματικά εκπλήσωμαι, γιατί δεν είναι δυνατόν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού να είναι πλήρως εξαρτώμενη από αυτό όλο το πολιτικό προσωπικό, το οποίο θεωρείται αναξιόπιστο και έξω και στη χώρα του. Δεν ξέρω. Εσείς δώστε μου την δική σας εξήγηση. Θέλω να σταθώ επίσης και εδώ λίγο στην πόλη μας, στο νησί μας, γιατί πολύ λόγος γίνεται λόγω της ακρίβειας. Μου βάλετε παρακαλώ αυτό εκεί που γυρίζει, που μας τα έχουν πάρει με τα σόβρακα όλοι εκεί και
πραγματικά έχει ένα, όχι αυτό, το άλλο με τα σόβρακα. Ένα που λέω σόβρακα, για να το δούμε έτσι πίσω. Για να, αυτό, σταμάτα η κυβέρνηση, θέλει και τα σόβρακα. Το δάτε, το βλέπετε. Μας τα έχουν πάρει όλα. Και βέβαια ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποιούν οι πολιτικοί μας νομοθετώντας ή υπηρετώντας την ελληνική δημοκρατία μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ψηφίζοντας όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία έχουν αφαιμάξει και έχουν φτάσει στο έσχατο σημείο εξαθλίωσης στον ελληνικό λαό, εδώ πρέπει να επέμβουν, θα έλεγα, και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον αυτό το οποίο γίνεται στη χώρα μας. Και βέβαια θα πρέπει να επέμβουν και τα συνταγματικά δικαστήρια, τα οποία δεν υπάρχουν δυστυχώς στη χώρα μας, για αυτά όλα τα οποία ψηφίζουν. Γι' αυτό είναι, θα έλεγα κατά την εκτίμησή μου, την πολιτική εκτίμηση, άμεση επιτακτική ανάγκη να κάνουμε και μία αναθεώρηση του ελληνικού συντάγματος. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά και θα πρέπει, φίλες και φίλοι, να πιέσουμε και την πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου, τους εκλεγμένους πλέον βουλευτές Έλληνες, να στοχεύσουν και να βαδίσουν προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση, γιατί πρέπει να αλλάξουν πολλά, τα οποία βέβαια έχουν την ευθύνη τους για αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Έλεγα λοιπόν ότι η ακρίβεια καλά κρατεί την ανηφόρα. Το ζήτημα όμως είναι, επειδή λέγονται και δημιουργούνται εντυπώσεις και από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς άνδρες και γυναίκες, να σταθούμε εδώ στην πρωτεύουσα, στην Ερμούπολη της Σύρου, και να πάμε λίγο έτσι για αυτό το περιβόητο παζάρι με τους γεωργούς μας, με τον πρωτογενή τομέα του γεωργών μας, των ανθρώπων της Υπαίθρου, που έχουν μια παραγωγή την οποία διαθέτουν προς κατανάλωση και στην εσωτερική μας αγορά, αλλά και προς τα και προς χοδρέμπορους στην Αθήνα, με υπέροχα, θα έλεγα, και πολύ ποιοτικά προϊόντα, προϊόντα τα οποία θεωρούνται πρώτης ποιότητας, και καλό θα είναι να προχωρήσουν στη δημιουργία αυτού του παζαριού. Κύριος Αντιδήμαρχος, κύριος Ξαγοράρης και όσοι εμπλέκονται, το τελευταίο διάστημα, πριν φύγω κι εγώ από αυτή την εβδομάδα, πολλά έχουν υποθεί. Μίλησαμε φεύγοντας και με κάποιους εκπροσώπους από την γεωργική, θα έλεγα, κοινότητα του χώρου μας εδώ στην Σύρο, και δέχονται βολές και οι μεν και οι δε. Καλό θα είναι, κύριοι αυτοδιοικητικοί, σε συνεργασία πάντοτε με τους ανθρώπους που εμπλέκονται, να βρείτε την κοινή συνισταμένη και να είχατε ήδη την λαϊκή, να λειτουργούσε η λαϊκή, για να ανακουφίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Σύρου όσον αφορά τις τιμές. Δεν είναι μόνο προς τις επιχειρήσεις, τα μανάβικα παράδειγμα, που θα πληγούν όπως κάποιοι φοβούνται. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες και για το εμπόριο, αλλά και για την παραγωγή τους οι Συριανοί αγρότες. Και τέλος πάντων, κύριοι αυτοδιοικητικοί, προχωρήστε πιο γρήγορα, θασεύστε κι εσείς αυτή την γραφειοκρατία και, εν πάση περιπτώσει, δουλέψτε όσοι γραφειοκρατία και να είναι, και να έχετε πιο γρήγορους ρυθμούς, κύριε Φώτη Ξαγοράρη, γιατί με ευχολόγια και με το ότι ευθύνεται οι γεωργοί που δεν ήθελαν να πάρουν τις ταυτότητες και τις άδειές από τα γραφεία σας, αυτά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι ζητήματα δευτερεύοντα και δεν θεραπεύει όλη αυτή την ακρίβεια την οποία βιώνει και εδώ ο Συριανός και οι Συριανοί καταναλωτές. Αυτά είναι εσωτερικά και βρέστε τις λύσεις, και για αυτό το λόγο έχετε ψηφιστεί, για να εκπροσωπήσετε και να επιλύετε τέτοια ζητήματα. Αν οι ρυθμοί όμως που ακολουθείτε είναι σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά θέλετε μια θητεία για να λύσετε ένα μικρό ζήτημα όπως είναι να δημιουργήσετε μια λαϊκή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, φανταστείτε λοιπόν στην στρατηγική, στο να δημιουργήσετε μια στρατηγική ανάπτυξη για αυτόν τον τόπο, ή να δημιουργήσετε την υποδομή την οποία πρέπει και είναι απαραίτητη για να προχωρήσει αναπτυξιακά αυτός ο τόπος που λέγεται Σύρος για τα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Καλό θέλει να σταματήσουν οι δηλώσεις για να δημιουργούνται εντυπώσεις, και καλό θα είναι να συνθέσετε, αντί να υπάρχουν διχογνωμίες και να δημιουργούνται έρηδες και ποιος φταίει περισσότερο ή λιγότερο. Καλό θα είναι να συνθέσουμε λοιπόν και να στοχεύσουμε να δημιουργηθεί αυτή η λαϊκή αγορά, γιατί είναι προς συμφέρον της
καταναλωτικής πρωτίστως κοινωνίας. Και εσείς τι πιστεύετε, ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στις επιχειρήσεις που εμπορεύονται με το να έχουμε μία λαϊκή σε εβδομαδιαία βάση στην Σύρο, αν είναι δυνατόν. Έχουμε τόση πολλή παραγωγή που καλό θα είναι να την χρησιμοποιήσουμε εποφελία και των αγροτών και του πρωτογενού τομέα λοιπόν, αλλά και των καταναλωτών, να ανακουφίσουμε και οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί υπάρχουν και πολλά παιδιά που δεν τρώνε φρούτα, κύριε Ξαγοράρη. Αν δεν το γνωρίζετε, σας το λέω. Και δεν τρώνε φρούτα και με ανεπάρκεια πολιτική. Γιατί οι πολιτικοί μας, ενώ είχαν τη δυνατότητα να έχουν φρούτα στα σχολεία όσα πήγαιναν, γιατί υπήρχαν πολλά προγράμματα, δεν τα υλοποίησαν. Από ανεπάρκεια και από γραφειοκρατία. Αν δεν το γνωρίζετε, σας το λέω. Άρα λοιπόν ερχόμαστε σήμερα και λέμε, ακόμη υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν τρώνε φρούτα, επειδή δεν έχουν χρήματα, κύριε Ξαγοράρη. Το έχετε καταλάβει, έχετε κάνει έτσι μια μικρή έρευνα να το διαπιστώσετε. Δεν έχω κάτι με εσάς, αλλά επειδή σας διάβασα κάπου και επιγίνονται σχόλια, όταν να σκύψετε σε ένα τραπέζι λοιπόν και ήδη να λειτουργούσε η λαϊκή αγορά. Δεν ξέρω για τη γραφειοκρατία τι λέτε. Αν είναι τόσο τερατώδη η γραφειοκρατία, βρείτε τρόπους με τους πολιτικούς σας φίλους και γενικά στα υπουργεία όλοι σας, έτσι, να το είχατε επιλύσει σε αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι η δουλειά σας, αυτό είναι το καθήκον σας και αυτό πρέπει να κάνετε. Και όχι να κάνετε κριτικές, έχουμε γραφειοκρατία και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα στο βαθμό που θα ήθελαμε. Σχεδιάστε λοιπόν τι θέλετε. Αυτό λέμε. Το κλείνουμε και αυτό. Αν χρειαστεί, σας καλώ όλους, δημόσια από τώρα σας το λέω, και εσάς και τους εκπροσώπους, τους αγρότες μας εδώ και στην άλλη μας εκπομπή την Πέμπτη, να το συζητήσουμε αν θέλετε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα στο να λειτουργήσει αυτή η περιβόητη λαϊκή αγορά στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, στην Ερμούπολη της Σύρου, που πραγματικά έχει και παραγωγή, έχει και ποιοτικά προϊόντα, αλλά έχει και μια γεωργική έτσι παροικία ανθρώπων που απασχολούνται με καλά προϊόντα. Καλό θα είναι λοιπόν να βαδίσουμε σύμφωνα με το γράμμα του νόμου και να τα είχαμε υλοποιήσει. Άνω τελεία. Αν θέλατε την Πέμπτη, προσκεκλημένοι να το συζητήσουμε για ενημέρωση μεγαλύτερη σε αυτό το κοινό που μας παρακολουθεί, γιατί πραγματικά, όπως βλέπετε εδώ, με αυτές τις κυβερνήσεις και με αυτούς τους πολιτικούς, όχι μόνο μας έχουν πάρει τα σόβρακα, δεν έχουμε φρούτα στοιχειωδώς τα παιδιά μας με τον απαραίτητο κίνδυνο, έτσι, ελλείψη τέτοιων ζητημάτων στη διατροφή, να έχουμε πρόβλημα και στην ανάπτυξη των νέων πρωτίστως παιδιών λόγω του επιβαρημένου οικογενειακού προϋπολογισμού, λόγω της ανεργίας, λόγω της παραταμένης ύφεσης, λόγω της μείωσης των μισθών. Έτσι μη σας λέω και σας περιγράφω τι ακριβώς γίνεται, τα ξέρετε και γιατί τα βιώνετε σε καθημερινή βάση. Μη φτάνουμε σε σημεία τέτοια να θρηνούμε ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν στα προχώρητο και μας αποχαιρετούν για τον άλλο κόσμο. Καλά είναι. Και κάποια στιγμή πρέπει να επέμβει και η εισαγγελία σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αφενός μεν υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι σε όλα αυτά τα ζητήματα. Είχαμε έναν την προηγούμενη εβδομάδα στην Άνδρο, κρεμάστηκε ο άνθρωπος. Θα πρέπει λοιπόν οι εισαγγελικές αρχές να δώσουν έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί τα φαινόμενα αυτά, εάν συνεχιστούν, που φαντάζομαι θα συνεχιστούν αυτές οι συνθήκες, θα πολλαπλασιάζονται με επακόλουθο να μην λογοδοτεί κανείς για τίποτα και πουθενά. Και επειδή δεν είναι τίποτα στο απειρόβλητο και μιλάμε για εύκολες έτσι αναλύσεις ή περιγραφές, εμείς τουλάχιστον, όπως τουλάχιστον δεχόμαστε την κριτική, όπως ασκούμε και την κριτική, δεχόμαστε και την κριτική. Γι' αυτό λοιπόν δεν κάνουμε μια εύκολη περιγραφή προσέγγιση του θέματος. Προκαλούμε και θέλουμε να ευαισθητοποιηθούν και οι αρμόδιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτά τα ζητήματα. Πρέπει κάποια στιγμή βέβαια να ξεφύγουμε κι εμείς, φίλες και φίλοι, να είμαστε έτσι όπως είμαστε σαν λαός, με αυτή τη μιζέρια, με αυτόν τον τρόπο τον οποίο συμπεριφερόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον, με το να έχουμε αυτή την τεράστια έλλειψη της αυτογνωσίας, κάτι το οποίο
το γνώτης αυτών πρέπει να το γνωρίζουμε, έτσι, να το κάνουμε βίωμα, να έχουμε την έλλειψη της αυτοκριτικής μας, να είμαστε καβαλημένοι, να είμαστε κλέφτες της μισής ή της ανύπαρκτης ευκαιρίας για να δημιουργήσουμε έτσι ένα μικρό προσωπικό έφελος, να τα παρατήσουμε αυτά, να πατάξουμε την κοινωνική αδικία, τον αθέμητο ανταγωνισμό, κύριε Δεκαβάλα, κύριε Δήμαρχε της περιφέρειας, της πρωτεύουσας της περιφέρειας, πρέπει να πατάξουμε και αυτή τον αθέμητο ανταγωνισμό κάποια στιγμή, έτσι, αυτή την κοινωνική αδικία, και βέβαια να έχουμε τον αυτοσεβασμό και να κάνουμε την αυτοκριτική μας επωφελία, θα έλεγα, του δημοσίου συμφέροντος πρωτίστως και όχι κάποιων ολιγοπολίων ή κάποιων μεμονωμένων περιπτώσεων που είναι πέριξ, έτσι, της παρουσίας μας ή πέριξ των πολιτικών μας προτιμήσεων, για να μην πω κι άλλα. Και βέβαια αυτή η βαριά φορολόγηση, η οποία ακολουθήθηκε ιδιαίτερα βάναυσα το τελευταίο διάστημα με το πρόσχημα της πτώχευσης της χώρας, τώρα πώς κατάφεραν αυτές οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και οι συμπράξεις μετά οι επόμενες να δημιουργήσουν το δημόσιο χρέας ιδιωτικό, είναι πρωτόγνωρο και το συναντάμε εδώ στην χώρα μας. Είναι μοναδικό πολιτικό φαινόμενο, κύριοι πολιτικοί, οι οποίοι πρόθυμα θυσιάσατε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Γιατί? Για να μην πτωχεύσει, λέει, το ελληνικό δημόσιο, αν είναι δυνατόν. Και ακολουθήσατε όλη αυτή την πολιτική φτωχοποίησης του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια, και υπάρχει και ο κίνδυνος και η εγκυμονή για να χάσουμε, γιατί εκεί είναι ο στόχος, για να χάσουμε και όλα τα φιλέτα τα οποία έχει σαν δημόσιο πλούτο αυτή η χώρα που λέγεται Ελλάδα. Έχω πολλά να πω, αλλά θέλω να κλείσω, γιατί δεν έχουμε και τηλέφωνα. Κάπου εδώ θέλω να σας αφήσω, γιατί πραγματικά θα πρέπει να αισιοδοξούμε για την συνέχεια της επιβίωσής μας και θα πρέπει να δώσουμε το δικό μας πολιτικό παράδειγμα μέσα από την καθημερινότητά μας, για να αντιληφθούν και οι εκπρόσωποι μας, οι πολιτικοί, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου ή τρίτου βαθμού υπηρετούν, ότι και εμείς σαν λαός με το πολιτικό μας παράδειγμα αλλάζουμε ρότα, δημιουργούμε, θα έλεγα, συνθήκες τέτοιες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν και την τοπική μας οικονομία, αλλά και γενικά την γενική οικονομία της χώρας, να βγούμε από την ύφεση με ειλικρινείς προσπάθειες. Και βέβαια, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να δώσετε όλοι ό,τι περισσότερο έχετε στην διάθεσή σας. Καλό θα είναι, βέβαια, αφού θα κάνουμε χρήση της αυτογνωσίας και της αυτοκριτικής μας, αφού τα κάνουμε όλα αυτά, να αποσυρθούμε αυτοί όλοι εμείς, οι οποίοι έχουμε την κύρια και τεράστια ευθύνη για αυτόν τον τρόπο που δημιουργήσαμε να υποφέρει ο ελληνικός λαός. Καλό θα είναι, λοιπόν, για να δώσουμε το καλό παράδειγμα, να αποσυρθούμε σιγά-σιγά. Αυτοί που είναι στην πολιτική επικαιρότητα ξέρουν ποιοι είναι και έχουν και την ευθύνη, όχι μόνο την πολιτική, για αυτή την κατάντια την οποία βιώνουμε, γιατί ο ελληνικός λαός έχει τη μικρότερη, θα έλεγα εγώ, συμμετοχή σε αυτό εδώ το οποίο ζούμε, και πραγματικά έχουν θυσιαστεί και οι υπόλοιποι με αυτήν την πολιτική ανεπάρκεια την οποία επέδειξαν και έδειξαν πολλοί πολιτικοί, οι οποίοι είπαν ή προσυπέγραφαν ότι υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, στα χαρτιά μόνο, στην πράξη αλλού. Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να σας ευχηθώ μέσα από αυτό το βήμα της εκπομπής Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας να έχουμε και να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Να δεσμευτώ ότι θα είμαι στις μικρές τοπικές κοινωνίες των νησιών το υπόλοιπο διάστημα. Δεν φεύγουμε από την
αποστολή την οποία έχουμε να βρισκόμαστε μαζί σας. Απλά κάνουμε μία διακοπή της εκπομπής για να έρθουμε ακόμη κοντύτερα στις τοπικές κοινωνίες των μικρών νησιών ιδιαίτερα, να βγούμε από το καβούκι μας από εδώ, να πάμε στη Σύφνο, να πάμε στην Αντίπαρο, να πάμε στη Μήλο, να πάμε στην Κίμολο, στην Κισίκινο, να περάσουμε, να δούμε και τους ανθρώπους εκεί στις μικρές τοπικές κοινωνίες και να καταγράψουμε ό,τι προλάβουμε, την Πάρο, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, για να δώσουμε και να πάρουμε κι εμείς έτσι μια πληρέστερη, θα έλεγα, ενημέρωση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν που θα ξεκινήσει περίπου σε ένα μήνα, ενάμιση από σήμερα. Να είστε υγιείς, υποψιασμένοι, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να είμαστε μονιασμένοι για το συμφέρον των μικρών τοπικών κοινωνιών. Εγώ πιστεύω ότι η ανάπτυξη και γενικά για να προχωρήσουμε να φύγουμε από την ύφεση ξεκινάει από τις μικρές τοπικές αυτοδιοικήσεις και πρέπει να κάνουμε την αυτοδιαχείρισή μας οθώντας όλους στην κάθε μικρή τοπική κοινωνία, όλους τους συνανθρώπους για να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας και γενικά την βιωσιμότητα αυτής της χώρας που λέγεται Ελλάδα. Είναι πλούσια η χώρα μας, το ξέρουμε και το γνωρίζετε κι εσείς. Προσπαθήστε να προσπαθήσουμε να συμπαρασύρουμε λοιπόν και τους πολιτικούς μας σε όποιο μετερίζει και να υπηρετούν, όλοι μαζί λοιπόν, για να συνθέσουμε και να αναπτύξουμε καλύτερες συνθήκες για μας και τα παιδιά μας. Αισιόδοξα, καλό καλοκαίρι, να είστε γεροί. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και για τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεστε απέναντι στο πρόσωπό μου και στην εκπομπή. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.